πρόοδος που έχουμε την επόμενη των εκλογών. Γιατί ο χρόνος πιέζει, ευχαριστούμε τον κύριο Μακρυπίδη και πάμε στον κύριο Δημήτρη Μπριάνη, υποψήφιο βουλευτή φτιότητας της Νέας Δημοκρατίας. Κύριε Μπριάνη, μιλάτε για αυτοδυναμία. Ωστόσο, το πολιτικός χάρτης δείχνει ότι πρέπει να αναζητά κανείς και συνεργασίες για την επόμενη μέρα. Με ποιους θα μπορούσατε να συνεργαστείτε? Καταρχήν, καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι. Κοιτάξτε, ο πολιτικός χάρτης δεν δείχνει, όπως είπατε, φαντάζομαι, συνεργασίες πιθανές. Ο πολιτικός χάρτης θα δείξει ότι θα βγάλει κάλπη μετά από 5-6 μέρες. Εμείς, σαν κόμμα εξουσίας, σαν πρώτο κόμμα που είμαστε αυτή τη στιγμή, η Νέα Δημοκρατία, ελπίζουμε και επιβάλλουμε τουλάχιστον στον εαυτό μας την αυτοδυναμία. Διότι η αυτοδυναμία είναι η μοναδική λύση αυτή τη στιγμή για την πατρίδα. Χρειάζεται η πατρίδα μια ισχυρή κυβέρνηση με λαϊκό αίρισμα, με πρωθυπουργό που να έχει λαϊκό αίρισμα, να μην είναι δωτός πρωθυπουργός των τραπεζών ή άλλων συμφερόντων, με πρωθυπουργό ο οποίος θα έχει δημόσια απολογία. Χρειάζεται μια ισχυρή κυβέρνηση, η οποία ισχυρή κυβέρνηση είναι μόνο μια αυτοδύναμη κυβέρνηση στη συγκεκριμένη κρίση και μόνο μια αυτοδύναμη κυβέρνηση μπορεί να βγάλει τη χώρα από τη συγκεκριμένη κρίση. Διότι αν φανταστούμε ότι μπορεί να υπάρξουν συμμαχικές κυβερνήσεις από ετερόκλητα σχήματα, είναι πολύ φανερό και πολύ εύλογο ότι η κυβέρνηση αυτή δεν θα μπορέσει να προχωρήσει, δεν θα μπορέσει να ευσταθήσει στην πορεία της, διότι ο πρωθυπουργός, ο οποίος έστω και αν ακόμα είναι ο πρωθυπουργός του πρώτου κόμματος πρωθυπουργός, θα είναι όμηρος ορισμένων πραγμάτων και ορισμένων εξελίξεων που δεν θα μπορεί ο ίδιος να ελέγξει. Βεβαίως αυτό είναι απόφαση του λαού. Κύριε Μπριάνη, ωστόσο, ήθελα και τα φώτα σας και ως γνώστης του χώρου της υγείας, είχατε διατελέσει και διοικητής του νοσοκομείου, αν δεν απαντώμε, στην περιοχή σας. Η υγεία και η ασφάλιση δέχονται πλήγματα από το μνημόνιο και την εφαρμογή του. Τι μπορεί να γίνει μέσα σε αυτό το ασφικτικό πλαίσιο, αφενός για να εξοικονομηθούν χρήματα, αφετέρου οι ασφαλισμένοι να έχουν μια καλύτερη υγεία, καλύτερη δημόσια υγεία? Κοιτάξτε, εγώ υπηρέτησα στην πατρίδα μου ως διοικητής του Γενικού Νοσοκομείου της Λαμίας επί 6 χρόνια, από το 2004 έως το 2010. Σε περίοδο αυτή γίνανε πολύ σημαντικά έργα στον νομό φτιότητας. Είχαμε καταρχήν το νέο υπερσύγχρονο νοσοκομείο Λαμίας, που είναι το πληρέστερο, αν θέλετε, από πλευράς υποδομών νοσοκομείου όλες τις περιφέρειες και ίσως και της Ελλάδας, και είχαμε και πάρα πολλά νέα περιφερειακά ιατρία και το Κέντρο Υγείας Καμένων Βούλων, το οποίο διαρκώς απαξιώνεται. Η υγεία βρίσκεται σε μια μεγάλη περιπέτεια. Από το 2000 και μετά, όπως ξέρετε, και λόγω μνημονίου και λόγω διάφορων άλλων καταστάσεων που δεν ευνόησαν την υγεία, τη δημόσια υγεία, βλέπετε ότι οι συνταγογραφείς έχουν περιέλθει σε αδιέξοδο, ο κόσμος ταλαιπωρείται μέσα στους νοσοκομιακούς χώρους. Δυστυχώς, λόγω της φτώχειας και της παινίας που μαστίζει τον τόπο, ξαναγκάζονται όλοι οι πολίτες να καταφεύγουν πλέον στα δημόσια ιδρύματα, με αποτέλεσμα τα δημόσια ιδρύματα να μην μπορούν να ανταπεξέλθουν και να ανταποκριθούν στις ανάγκες αυτές του πληθυσμού. Βλέπετε, τα φάρμακα λείπουν από τα νοσοκομεία, λείπουν τα αναλώσιμα υλικά, λείπουν οι πρώτες ύλες και δυστυχώς απαξιώνται και λειτουργικά κάθε νοσοκομιακός χώρος, αφού δεν υπάρχει το απαραίτητο προσωπικό, και ιατρικό εξειδικευμένο προσωπικό, αλλά και υπαλληλικό προσωπικό και νοσηλευτικό προσωπικό για να ανταποκριθεί στις ανάγκες αυτές. Νομίζω ότι πρέπει η υγεία να μείνει έξω από το μνημόνιο. Δεν είναι δικαιολογία το μνημόνιο για να έχουμε μια κακή υγεία. Και αν δεν πρέπει να στηρίξουμε τώρα το ΕΣΥ με αποφασιστικές και ριζοσπαστικές παρεμβάσεις, είναι σίγουρο ότι πολύ γρήγορα θα καταρρεύσει. Να ευχαριστήσουμε τον κύριο Μπριάνη και να πάμε και στον κύριο Διαλυνά.